TikTok again... Το TikTok βρίσκεται και πάλι στο στόχαστρο, αλλά αυτή τη φορά στην Ευρώπη. Ο εκτελεστικό διευθυντή τη εταιρεία συναντήθηκε με στελέχη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής για να συζητήσουν την ολοένα και αυξανόμενη κριτική εναντίον τη πλατφόρμα σε ό,τι αφορά στην ιδιωτικότητα. Μετά τη συνάντηση, η αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βέρα Γιούροβα έγραψε στο Twitter πως περιμένει από το TikTok να εφαρμόσει τις δεσμεύσεις και να σεβαστεί τους ευρωπαϊκούς νόμους ώστε να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των ευρωπαίων νομοθετών. Δεν μπορεί να υπάρχει, είπε, καμία ανησυχία για τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών στην Ευρώπη. Η συνάντηση έγινε πραγματικότητα μετά από μήνε πολιτικών πιέσεων, ειδικά από τι ΗΠΑ, με ορισμένου Αμερικανού βουλευτέ να παρομοιάζουν την εφαρμογή με ψηφιακό εθισμό. Το TikTok είναι εξαιρετικά δημοφιλέ στου νέου, αλλά το γεγονό πως ανήκει σε Κινέζου έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία πω το Πεκίνο μπορεί να κατασκοπεύει του χρήστε ή να προωθεί φιλοκινεζική προπαγάνδα. Σύμφωνα με πρόσφατε αναφορέ, εργαζόμενοι τη εταιρεία στην Κίνα χρησιμοποίησαν τα προσωπικά δεδομένα δύο δυτικών δημοσιογράφων για να παρακολουθούν τι κινήσει του. Ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει επικρίνει πολλά και στο TikTok, αποκαλώντα το παραπλανητικά αθώο και αιτία εθισμού πολλών χρηστών, όπω και όργανο ρωσική προπαγάνδα. Και παρά το γεγονό πω καμία χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει απαγορεύσει το TikTok, στην Ελβετία οι πολιτικοί ζήτησαν πλήρη απαγόρευση τη εφαρμογή στα κυβερνητικά κινητά. Και στη Γερμανία επίσης έχει ξεκινήσει παρόμοια συζήτηση στη Βουλή.